Σε υπερδεπλασιασμό οδηγήθηκαν οι αιτήσεις υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη το τελευταίο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του νέου έτους εξαιτίας των υψηλών ορίων για την προστασία της πρώτης κατοικίας που ισχύουν σήμερα και τα οποία ξεκινούν από τις 120.000 και φτάνουν έως και τις 280.000 ευρώ. Το γεγονός μάλιστα ότι δόθηκε παράταση ισχύως μέχρι το Φεβρουάριο αναμένεται να τροφοδοτήσει εκ νέου τις αυξητικές τάσεις και ενώ θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης, θεσμών και τραπεζών για το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας που θα ισχύσει μετά την παράταση. Πληροφορίες οι οποίες, όπως είπατε και εσείς, στηρίζονται σε ένα νέο, σε μια νέα διαδικασία ρύθμισης των υπερχρεωμένων πολιτών που θα στηρίζεται στο σχέδιο εστία της Κύπρου. Όμως, οι πληροφορίες που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας δεν αναφέρουν για μια εφαρμογή ακριβώς του σχεδίου, αλλά για μια ελληνοποίηση η οποία θεωρούμε ότι τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας μέχρι στιγμής θα είναι σε βάρος των δανειοληπτών. Ο νόμος Κατσέλη σχετικά με τα υπερχρεωμένα λόγω δανείων νοικοκυριά δημιουργήθηκε το 2010 προκειμένου να βοηθήσει τους δανειολήπτες εκείνους οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες έτσι ώστε να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Πλέον στο νόμο Κατσέλη έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Απλά θα ήθελα να ενημερώσω ότι ο νόμος Κατσέλη έχει πάρει μια παράταση μέχρι 28 Φεβρουαρίου και καλό είναι να το ξέρουν όλοι όσοι θέλουν να ενταχθούν. Τώρα, αυτό το μοντέλο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι το μοντέλο εστία, ενώ φαίνεται και τουλάχιστον τα νέα ήταν ενθαρρυντικά, υπάρχει όμως η προοπτική να γίνει με τον εξοδικαστικό τρόπο, δηλαδή με τον τρόπο να πηγαίνει στην τράπεζα και να έρχεσαι σε συμφωνία κατευθείαν με την τράπεζα, όσο αφορά όμως μόνο το στεγαστικό σου δάνειο, όχι κάτι άλλο. Αυτό που φοβίζει πάρα πολύ στην Ελλάδα, γιατί είναι ένας θεσμός που δεν περπάτησε ποτέ του ούτε με τον εξοδικαστικό που αφορούσε τις επιχειρήσεις, ούτε με τον εξοδικαστικό όταν υπήρχε στο νόμο Κατσέλη, ήταν η συμφωνία που έρχεσαι απευθείας με την τράπεζα. Υπάρχουν λοιπόν φόβοι ότι ουσιαστικά ο νόμος που προστατεύει την κύρια κατοικία θα σταματήσει να υπάρχει, άσχετα αν υπάρχει ένα μοντέλο που λέγεται εστία. Επίσης, εξετάζεται η αλλαγή και ελληνοποίηση σύμφωνα με τις ενώσεις καταναλωτών της χώρας του νόμου Κατσέλη στο κυπριακό σύστημα και πιο συγκεκριμένα το εστία, ενώ σε περίπτωση που αλλάξει, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, οι δανειολήπτες θα έχουν χειρότερη διαχείριση από τις τράπεζες. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν μιλάμε για αντικειμενική ή αγοραία αξία του ακινήτου. Στην Κύπρο εφαρμόζεται η αγοραία αξία, λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία του ακινήτου. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο συζητιέται στην Ελλάδα και δεν είναι απλή εφαρμογή του σχεδίου στην Κύπρο. Στην Κύπρο μιλάμε για ύψος κουρέματος 30% στα δάνεια όταν η αξία του ακινήτου, η αγοραία όπως είπα προηγουμένως, αξία του ακινήτου είναι χαμηλότερη από το ύψος του δανείου που οφείλει ο πολίτης. Στην Ελλάδα όμως είναι κατά 10% λιγότερο, δηλαδή μιλάμε για ένα κούρεμα, αν τελικά κουρευτούν, 20%. Την ίδια ώρα, φωτιά αναμένεται να πάρει το 2019 ηλεκτρονική πλατφόρμα των πληστηριασμών, καθώς οι τράπεζες σχεδιάζουν να βγάλουν στο σφυρί πάνω από 30.000 ακίνητα, εκ των οποίων πολλά αναμένεται να είναι και πρώτες κατοικίες οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δυστυχώς επαληθεύτηκαν και νομίζω ότι το 2019, όπως φαίνεται, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα στο θέμα των πληστηριασμών. Δηλαδή, το 2018 προγραμματίστηκαν 16.000 πληστηριασμοί, ενώ για το 2019 προγραμματίστηκαν σχεδόν οι διπλάσιοι. Πέραν αυτού είναι το θέμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, το οποίο η κυβέρνηση καθυστέρησε πάρα πολύ στο να νομοθετήσει κάποιο καθεστώς προστασίας. Και το διαφαινόμενο πλέον καθεστώς το οποίο επίκειται η ψήφισή του, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις ανάγκες στέγασης. Δηλαδή με το καθεστώς της πρώτης κατοικίας, προστασίας πρώτης κατοικίας του νόμου Κατσέλη ήταν 180.000 για τον άγαμο και έφτανε μέχρι τις 280.000 ευρώ, ενώ τα ποσά που συζητούνται πλέον είναι στην καλύτερη περίπτωση 120.000 ευρώ.